Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Δασούλα, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Κακλαμάνη, κυρία και κύριοι Αντιπρόεδροι της Βουλής, κύριε Πλακιωτάκη, κύριε Γιουργαντά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής, κύριε Ειδική Γραμματέα, κύριε Μπαγιώκο, κύριε Πρόεδρε του Επιστημονικού Συμβουλίου, κύριε Μαυριά, κύριε Πρόεδρε της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, κύριε Φρούαρχε, κύριε Ντουίτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-1941 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και του συνασπισμού Ιταλίας και Αλβανίας. Διήρκησε από τις 28 Οκτωβρίου του 1940 έως την 1η Ιουνίου 1941, όταν και ολοκληρώθηκε η κατάληψη της χώρας από τις γερμανικές δυνάμεις. Να σημειωθεί ότι τη στιγμή της γερμανικής εισβολής από τον Βορρά, ο ελληνικός στρατός είχε ήδη προελάσει στη Βόρεια Ήπειρο και στα αλβανικά εδάφη. Η 28η Οκτωβρίου συνιστά έναν ενοποιητικό αγώνα και καθιερώθηκε ως ημέρα δίστασης και ομοψυχίας. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την απόφαση του ελληνικού λαού να πολεμήσει τις δυνάμεις του άξονα τη στιγμή που τα περισσότερα κράτη έχαναν ή συνθηκολογούσαν και αποτελεί την πρώτη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων κατά του άξονα. Είναι η δική μας νίκη, μια νίκη που υπερεύαινε τα εθνικά όρια, καθώς εντασσόταν στο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο του αντιφασιστικού αγώνα. Η επέτειος καθιερώθηκε από τον ίδιο τον λαό, από τους ίδιους τους πολίτες, ήδη από το 1941, την περίοδο της κατοχής. Ο πρώτος εορτασμός έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ο καθηγητής και μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος απίθυνε λόγο. Στις 28 Οκτωβρίου 1942 γιορτάστηκε για δεύτερη χρονιά η επέτειος του Όχι στην πλατεία Συντάγματος. Το 1943 οι Γερμανοί διέλυσαν συγκέντρωση για τον εορτασμό της επετείου του Όχι στην πλατεία Κοτζιά και το ελληνικό κράτος πλέον επίσημα για πρώτη φορά γιόρτασε την 28 Οκτωβρίου του 1944 με παρέλαση ενώπιον του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου. Συνήθως οι εθνικές εορτές αφορούν μεγάλα εθνικά γεγονότα όπως η απελευθέρωση, το τέλος ενός πολέμου, η ανεξαρτησία μιας χώρας. Στη δική μας περίπτωση, η εθνική εορτή της 28 Οκτωβρίου μέσω της άρνησης της Ελλάδας στις Ιταλικές αξιώσεις σηματοδοτεί την είσοδο της πατρίδας μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα έχει παράδοση στην ανακήρυξη εθνικών επαιτίων στο ξεκίνημα και όχι στον τέλος των γεγονότων που τη συγκροτούν. Το Όχι άρχισε να γιορτάζεται, καθιερώθηκε και συνδέθηκε ως συνέχεια της 25ης Μαρτίου με την αντίσταση στους κατακτητές και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Στη συνέχεια της εκδήλωσης ακολουθεί η ομιλία της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων κυρίας Μαρίας Καμιλάκη με θέμα «Από το Mare Nostrum στο Κουταμάρε Nostrum, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 μέσα από γελιογραφίες και σκίτσα», και θα μας παρουσιάσει το ηρωικό έπος του 40 με όπλο το χιούμορ ως δύναμη κριτικής έκφρασης, εμψύχωσης και αντίστασης. Κλείνοντας, το φετινό μου χαιρετισμό τον αφιερώνω στη μνήμη της Ελένης Ιωαννίδη, σύμβολο της Ελληνίδας μάνας του έπους του 40, καθώς παρότι είχε χάσει ένα παιδί της στον πόλεμο, σε τηλεγράφημά της στον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κοριζή, ανέφερε. Προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, κύριο Αλέξανδρο Κοριζή, ο γιος μου Ευάγγελος Ιωάννου Ιωαννίδης απολέστη εις τας επιχειρήσεις της κλεισούρας. Παρήγγειλα ίσως τέσσερας ήδη υπηρετούντας Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και Νίκον Ιωάννου Ιωαννίδη να εκδικηθώσουν τον θάντο του αδελφού των. Κρατώ εις εφεδρίαν άλλους τέσσερας Πάνων, Αθανάσιων, Γρηγόριων και Μενέλαων Ιωάννου Ιωαννίδη, κλάσεων 1917 και νεωτέρων. Παρακαλώ, κληθώσιν ονομαστικός και ούτη εις πάσαν περίπτωση ανάγκης της πατρίδας ή τυχόν απολύας εταίρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού. Γνωρίσατε, Βασιλέα μας, ότι ίστα τον επιφώνημά μου θέλει είναι «Ζήτω η Πατρίς». Ευχαριστώ.
Καλώς το βήμα την κυρία Καμιλάκη. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Τασούλα, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Κακλαμάνη, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Πλακιωτάκη και Γεροβαντά, κυρία Υφυπουργέ, κυρία Μάνη Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής, κύριε Μιλωνάκη, κύριε Ειδική Γραμματέα, κύριε Μπαγιώκο, κύριε Πρόεδρε του Επιστημονικού Συμβουλίου, ομότιμε καθηγητή, κύριε Μαυριά, κύριε Φρούραρχε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί, αγαπημένα μας παιδιά που θα πλαισιώσετε μουσικά και καλλιτεχνικά τη σημερινή μας εκδήλωση. Το γέλιο είναι κάτι σαν κοινωνική χειρονομία. Είναι πριν απ' όλα μία διόρθωση που τιμωρεί ορισμένα ελαττώματα, όπως περίπου η αρρώστια τιμωρεί ορισμένες υπερβολές, γράφει ο Ενρί Μπερξόν στο δοκίμιό του για τη σημασία του κωμικού με τίτλο «Το γέλιο». Αυτή την αποκαλυπτική της αλήθειας, την κριτική και επικριτική ενίοτε λειτουργία του χιούμορ, που στην αρχή Αθήνα βρίσκει την ύψιστη έκφρασή της στην Αττική Κωμωδία, θεματοποιεί και ο Ουμπέρτο Έκο στο μυθιστόρημα «Το όνομα του Ρόδου». Ο φραγκισκανός μοναχός Γουλιέλμος της Μπάσκερβιλ, ερευνώντας τις δολοφονίες μοναχών σε μια μονή της Βόρειας Ιταλίας στα μέσα του 14ου αιώνα, αναφωνεί με αφορμή το υποτιθέμενο τελευταίο σωζόμενο αντίγραφο του δεύτερου τόμου της ποιητικής του Αριστοτέλη, που είναι αφιερωμένο στην Κωμωδία. Η Κωμωδία επιτυγχάνει το κωμικό αποτέλεσμα, δείχνοντας των κοινών ανθρώπων τα ελαττώματα και τις φαυλότητες. Σε αυτό ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η τάση του γέλιου είναι αγαθή δύναμη που μπορεί να έχει και γνωστική αξία όταν με τα έξυπνα ενίγματα και τις απρόσμενες μεταφορές, έστω και αν τα πράγματα περιγράφονται διαφορετικά από ό,τι είναι, σαν να είναι ψέματα, μας υποχρεώνει στην πραγματικότητα να κοιτάξουμε καλύτερα και μας κάνει να λέμε «Ορίστε, έτσι έχουν τα πράγματα και εγώ δεν το ήξερα». Η ανατρεπτικότητα του χιούμορ ως μέσου κοινωνικοπολιτικής σάτυρας και κλονισμού των βεβαιοτήτων είναι απειλητική για τα πολιταρχικά καθεστώτα, που επιδεικνύουν μηδενική ανοχή προς αυτό. Ο Χίτλερ αντιμετώπιζε με τρόμο την ιδέα της παρόδησής του, με αποτέλεσμα την επιβολή δρακόντιων μέτρων προς τους εισβριστές, ιδιαίτερα την περίοδο της κατάρρευσης του Ράιχ. Ενώ η διασπορά ανεκδότων συνιστούσε μία από τις πλέον ιδεχθείς επιθέσεις κατά της εμπιστοσύνης των Φιούρερ. Περίφημα είναι άλλωστε τα ψιθυριστά αστεία των Γερμανών που λειτουργούσαν σαν σιωπηρή βαλβίδα εκτόνωσης. Σήμερα, ημέρα εθνικής μνήμης και αναστοχασμού, θα επιχειρήσουμε να αναβιώσουμε το έπος του 40 μέσα από ένα κειμενικό είδος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μνημονικού του τοπίου, το γελιογραφικό σκίτσο. Χάρη στην αιχμηρότητα του χιούμορ και την αμεσότητα μετάδοσης του οπτικού μηνύματος, ακόμη και προς μη εγγράμματους αποδέκτες, ήδη από τον 19ο αιώνα η γελιογραφία αναδείχθηκε σε βασικό εκφραστικό μέσο σάτυρας με τεράστια απήχηση στις λαϊκές μάζες. Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ο οποίος εκτός από σπουδαίος χρονογράφος και συγγραφέας υπήρξε και ικανός γελιογράφος, γράφει για το ουμοριστικό σχέδιο. Το dessin humoristique είναι χαμόγελο της ζωγραφικής. Το έργο του είναι να δείξει τα άσχημα πράγματα, τα κακώς έχοντα, τις φυσικές και κοινωνικές δυσαρμονίες. Μα ο τρόπος του είναι αγαθός και το πνεύμα του βαθύ και πονετικό. Συμπαθεί τις φυσικές και τις κοινωνικές αδικίες που μας εκθέτει. Αγαπά τα θύματα του. Είναι πληγωμένο, θα έλεγε κανείς, από τις ίδιες τις δυσαρμονίες τις οποίες μας αποκαλύπτει. Η πολιτική γελιογραφία ειδικότερα έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος εξελίχθηκε σε πόλεμο προπαγάνδας, αξιοποιώντας κάθε τεχνικό και καλλιτεχνικό μέσο όπως είναι η μουσική, ο κινηματογράφος, το κινούμενο σχέδιο. Το συγκεκριμένο πολυτροπικό είδος μετακινήθηκε από τον ανώδυνο ευθυμογραφικό αστεϊσμό ή την υπόρρητη πολιτική κριτική προς μια ξεκάθαρα στρατευμένη χρήση, καθώς μεγάλος αριθμός σκητσογράφων κατατάχθηκε στο πλευρό των εμπολέμων, κυρίως των συμμάχων, διαδραματίζοντας εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην έκβαση των επιχειρήσεων, εψυχώνοντας αφενός τους στρατιώτες στα πεδία των μαχών, αλλά και την κοινή γνώμη στα μετόπισθεν.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ 1939 και 1943 ο Κέμ, ο Κίμων Μαραγκός, Αιγυπτιώτης, φιλοτέχνησε σχεδόν 3.000 γελιογραφίες, τις οποίες είχε θέσει στην υπηρεσία της προπαγάνδας κατά του άξονα, ενώ παράλληλα κατήχε εξέχουσα θέση ανάμεσα στους συμβούλους των συμμάχων σε θέματα Μέσης Ανατολής. Η μελέτη του γελιογραφικού υλικού, επομένως, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την πολιτική ιστορία της περιόδου, σαν ένα είδος εικαστικού ντοκουμέντου, που προϋποθέτει πάντα τη γραμματική της ιστορίας για την αποκρυπτογράφησή του. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τη Σοβιετική Ένωση, στις οποίες η εικονογραφημένη πολεμική προπαγάνδα κινείται εντός αυστηρών κυβερνητικών επιταγών, στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών, την εθνική προσπάθεια στήριξαν τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βεβίστασαν ακόμη και να έρθουν σε ρήξη με τις κυβερνητικές επιλογές των χωρών τους. Έτσι, παραδείγματος χάρη στη Βρετανία, διάσχημοι σκητσογράφοι αποκτούν σταδιακά όλο και μεγαλύτερη επίγνωση της επιρροής τους στο κοινό, ενώ τα σκίτσα τους κατακλείζουν τη δημόσια σφαίρα. Τυπώνονται σε εφημερίδες, αφίσες, πακέτα τσιγάρων, ακόμη και σε φακελάκια τσαγιού που αποστέλλονται στο μέτωπο. Και στην Ελλάδα, το είδος της γελιογραφίας και του σκίτσου, γενικευμένο στον ελληνικό τύπο ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Σκίτσο, επιθεώρηση, χρονογράφημα, καραγκιόζης και οι τέσσερις πόλοι της διασκεδαστικής αγωγής των Νεοελλήνων στη διάρκεια του 20ου αιώνα επιστρατεύτηκαν στην Αυγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, σχολιάζει ο Παναγιώτου. Όσα έντυπα έχουν τακτικούς σκητσογράφους τους αξιοποιούν. Άλλα δημιουργούν ειδικές στήλες και προσλαμβάνουν εξωτερικούς συνεργάτες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η εφημερίδα Νίκη του Δημητρίου Σβολόπουλου διέθετε ολόκληρη σελίδα με γελιογραφίες και γελιογραφικά κόμιξ. Ακόμη και οικογενειακά περιοδικά, όπως ο Θησαυρός, προσθέτουν τη σελίδα γελιογραφιών. Επιποδός πολέμου λέγεται στο Θησαυρό. Ενώ νέα έντυπα, όπως το περιοδικό Αέρα, σχολιάζουν τα γεγονότα μεταξύ άλλων και με σκίτσο και κόμικ. Γελιογραφικές αφίσες σκορπίζονται στους δρόμους σαν προκηρύξεις. Παλαιότεροι γελιογράφοι της γενιάς του εθνικού διχασμού, από κοινού με νεότερους, αναλαμβάνουν τον εθνικό εξορκισμό του κακού και την εμψύχωση των Ελλήνων. Και όλα αυτά υπό τον αυστηρό έλεγχο της λογοκρισίας που είχε επιβάλει το μεταξικό καθεστώς. Παρά το γεγονός ότι δύο μέρες μετά την εισβολή των Ιταλών στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ο Μεταξάς ζήτησε από τους εκδότες τη συμπαράσταση του τύπου στον αγώνα κατά των εισβολέων, ωστόσο ο έλεγχος παρέμεινε στενός. Οι γελιογραφίες δεν μπορούσαν να δημοσιευθούν αν δεν έφεραν τη σφραγίδα της έγκρισης του Υπουργείου Τύπου και Τουρισμού. Άλλοτε το καθεστώς έκανε τα στραβά μάτια. Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος των γελιογράφων, 4 χρόνια μετά την αναγκαστική σιωπή του, ένιωσε ότι έφτασε η στιγμή της συστράτευσης, διερμηνεύοντας όχι τόσο τις νουφεσίες και τις αμοιβές των εκδοτών, όσο το γενικότερο κλίμα λαϊκού ενθουσιασμού και ομοψυχίας που είχε αποχαλινωθεί με τις πρώτες ειδήσεις της φασιστικής εισβολής, γράφει ο Σαπρανίδης στην ιστορία της ελληνικής γελιογραφίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε γελιογραφίες των ετών 1940-1941 από τον ελληνικό και τον βρετανικό τύπο. Οι ελληνικές γελιογραφίες έχουν αντληθεί από τη συλλογή ημερήσιου και περιοδικού τύπου της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ενώ πολύτιμη υπήρξε και η έκδοση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος «Πενάκια Εφόπλους», επιμέλεια Νατάσας Καστρίτη. Οι ξενόγλωσσες προέρχονται από την προσωπική συλλογή του αξιότιμου Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Τασούλα, την οποία ευγενώς δώρησε πέρυσι στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και αποτέλεσαν και τη βάση για έκθεση που εγκαινιάστηκε πέρυσι σε τέτοια μέρα. Το συνολικό κειμενικό σώμα που εξετάστηκε περιλαμβάνει 260 ελληνικές και 103 ξενόγλωσσες βρετανικές γελιογραφίες. Η παρουσίαση εκ των πραγμάτων επιλεκτική θα γίνει με βάση τα πολυτροπικά μέσα που αξιοποιούνται για την πρόκληση του χιουμοριστικού αποτελέσματος. Πώς προκύπτει το χιουμοριστικό αποτέλεσμα? Μέσα από τη σύγκρουση δύο ασύμβατων πλαισίων με βάση τη γενική θεωρία για το γλωσσικό χιούμορ και οδηγεί στην ανατροπή των προσδοκιών του αποδέκτη. Η κατάτμιση σε ενότητες είναι καθαρά μεθοδολογικού χαρακτήρα, καθώς ενδέχεται στην ίδια γελιογραφία να συνυπάρχουν περισσότερα σημειωτικά μέσα τα οποία συλλειτουργούν. Διαρκώς στον ερευνητικό μας φακό θα είναι η ανασύνθεση των γεγονότων της εποχής μέσα από την περικειμενοποίηση των γελιογραφιών, δηλαδή την άρρηκτη πραγματολογική του σύνδεση με πρόσωπα και γεγονότα.
Ξεκινάμε με τις οπτικές μεταφορές. Βασικό εργαλείο στα χέρια των δημιουργών είναι η οπτική μεταφορά που αξιοποιεί τις κοινές κοινωνικοπολιτισμικές αναφορές δημιουργού και ακροατηρίου, προκειμένου να συμβολοποιήσει αφηρημένες έννοιες, αξίες και νοήματα με τρόπο οικείο και προσιτό προς τον αποδέκτη. Μέσα από τη σημειωτική δομή της εικόνας αναπαράγονται εύκολα αναγνωρίσιμες, σχεδόν στερεοτυπικές καρικατούρες. Κυρίαρχη στο υποεξέταση υλικό είναι η παροδιακή μεταφορική απεικόνηση του βασικού πρωταγωνιστή της περίοδου, που δεν είναι άλλος από τον Μουσολίνη. Ο Μουσολίνη αναδεικνύεται σε αυθεντική φιγούρα comic strip. Η παταγώδης αποτυχία της εκστρατείας κατά της Ελλάδας προκάλεσε τον χλεβασμό των Ευρωπαίων γελιογράφων προς τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος σε επίπεδο αναπαραστατικής μεταλειτουργίας αποτελεί τον βασικό κοινωνικό δρόντα που εικονίζεται σε μια σειρά αναπάντεχων ρόλων, ασύμβατων με το κύρος ενός ηγέτη, εξού και χιουμοριστικών, όπως ο ναυαγός της Μεσογείου για να διακομωδηθούν οι ναυτικές ήττες, ο ασθενής που επισκέπτεται τον καρδιολόγο και εξομολογείται τα παθήματα που τραβάει και του προκαλούν την καρδιακή δυσλειτουργία, ο ακροβάτης, ο νεκροθάφτης που τρομάζει από την νεκρανάσταση του Τσολιά, ο μποξέρ που βγαίνει νοκάουτ στο αγώνισμα όχι τυχαία της ελληνορωμαϊκής πάλης, ακόμη και η κλαίουσα γυναίκα που θρυνεί για τις απώλειες του άμαχου πληθυσμού του Ιταλικού στόλου σε μια χιουμοριστική αντιστροφή. Πάνω στον Ντούτσε, που εμφανίζεται ως ένα κοντό χοντροφαλακρό ανθρωπάκι με μεγάλο κεφάλι, οι σκητσογράφοι εξαντλούν την ευρηματικότητά τους με στόχο την αποκαθήλωσή του. Τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά παραμένουν σε όλες τις γελιογραφίες αναγνωρίσιμα, απηχώντας μια πανάρχια τακτική διακομόδησης επώνυμων προσώπων, καθώς ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. οι θεατρικές μάσκες φωτογραφίζουν τα χαρακτηριστικά των παροδούμενων υποκειμένων, με τον απαιτούμενο για την αναγνώρισή τους ρεαλισμό. Ας θυμηθούμε ότι ο Αριστοφάνης κινδύνεψε με στέρηση της ιδιότητας του Αθηναίου πολίτη, όταν στη χαμένη κωμωδία Βαβυλώνη, στυλιτεύοντας τη δημαγωγική πολιτική, γελιοποίησε τον δημαγωγό Κλέωνα. Παρά το παραπλανητικό όνομα, το κωμικό προσωπείο αποκάλυψε την ταυτότητα του διακομωδούμενου. Οι αναπαραστάσεις του Ντούτσε ενέχουν το στοιχείο του γκροτέσκου, το οποίο κατά τον Lee Byron Jennings παρουσιάζει το τρομακτικό υπό ανώδυνη περιβολή, και το παιχνιώδες στοιχείο βρίσκεται πάντοτε στο όριο της κατάρρευσης, δίνοντας διέξοδο στον καλυμμένο τρόμο. Ενίοτε στις γελιογραφίες από τον αγγλικό τύπο, ο Μουσολίνης συνυπάρχει με τον Χίτλερ, ο οποίος, αν και στη συνείδηση των Ευρωπαίων ταυτίζεται με το τερατώδες, ωστόσο πιο πολύ παρουσιάζεται σαν μια φευρή, ταλέπορη καρικατούρα, όχι σαν αρχιερέας του Σκότους. Τον βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, να παρελάβνει με τον Μουσολίνη με το βάδισμα της Χίνας ή να κρυφοκοιτά αν ο Έλληνας Τσολιάς θα ενδώσει στο δηλητηριασμένο δόλωμα. Ειδική κατηγορία μεταφορών αποτελούν οι ζωομορφικές, στις οποίες οι εικαζόμενες ιδιότητες των ζώων αποδίδονται στους σατιριζόμενους πρωταγωνιστές της περίοδου. Και ο ζωομορφισμός, κοινός στους χορευτές της αρχαίας κωμωδίας, ανάγεται στην τοτεμική καταγωγή της γελιογραφίας. Και σε αυτή την κατηγορία ο Ντούτσε κατέχει τα πρωτεία. Ο Μπέρναρ Πάρτριτζ, στο έργο «Κολτούρα Ρωμάνα», που δημοσιεύτηκε στο Πάντς, αναφέρεται στις ψευδείς υποσχέσεις περί ουδετερότητας του Ιταλού δικτάτορα, που αναπαρίσταται σαν τερατώδης χείρος με φασιστικό πηλίκιο. Η λύκη της Τοσκάνης επιγράφεται η γελιογραφία του Φωκίωνος Δημητριάδη στο Ελεύθερο Βήμα, με τα ζώα που ενσαρκώνουν την περίφημη ομώνυμη ιταλική ημεραρχία να οδηγούνται εξημερωμένα από τον Έλληνα στρατιώτη Βοσκό. Ο ευνηδιασμός της μεραρχίας μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Κλεισούρα τον Ιανουάριο του 1941 και ο γρήγορος αποδεκατισμός της προκάλεσε τον γέλοτα, ακόμη και εντός της ίδιας της Ιταλίας, με αποτέλεσμα την παροδία «Λούπι, λύκη, σε λέπρι, λεπρί». Στον αγγλικό τύπο, η Ελλάδα αναπαρίσταται σαν τίγρη στο κλουβί, οι δυνάμεις του άξονα σαν κροκόδυλος, οι διεθνείς σχέσεις σαν παιχνίδι ανάμεσα στο ποντίκι και τη γάτα και ούτω καθεξής. Περνάμε στη διακειμενικότητα, καθώς συχνές κατά τις γελιογραφικές μεταφορικές αναπαραστάσεις είναι οι διακειμενικές αναφορές, που φέρνουν δηλαδή σε συνομιλία διαφορετικά κείμενα. Αντλώντας από το κοινό σε Έλληνες και Ευρωπαίους απόθεμα της ελληνορωμαϊκής ιστορίας, βλέπουμε τον Μουσολίνη και στον ελληνικό και στον ξενόγλωσσο τύπο με τη μορφή του Ιουλίου Κέσσαρα, απηχώντας την πανίσχυρη εικόνα του προπολεμικά με τις πομπόβεις πανηγυρικές δηλώσεις. Ομοίως κλασικός είναι ο παραλληλισμός του Μουσολίνη με γνωστές λογοτεχνικές μορφές, όπως η αναπαράστασή του ως νέου Δον Κιχώτη, εθεροβάμων και εκτός πραγματικότητας, παρασύρεται στην τραγελαφική μάχη με τους ανεμόμυλους, στα φτερά των οποίων αναγράφονται τα ονόματα των περιοχών συντριβής του φασιστικού οράματος. Μαζί με τον Ντούτσε, σε ρόλο χωρικού Σάντσο Πάντσα, ο Βιτόριο Εμμανουέλε παρακολουθεί απαφής.
Ο Μουσολίνι εμφανίζεται από τον Φωκίωνα Δημητριάδη και σε ρόλο Άμλετ, ντυμένος με τη μεσαιωνική αμφίεση του πρίγκιπα της Δανημαρκίας να φιλοσοφεί για τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης με το τσαρούχι στη θέση του κρανίου του Γιώρικ. Φόρο τιμής στον Σέξπιρ αποδίδει και ο Στρούμπ στην Daily Express με τον Χίτλερ σε ρόλο Lady Macbeth και τον Μουσολίνι ως σύζυγό της. Και η ελληνική θεατρική παραγωγή οικειοποιείται τον Μουσολίνι. Η εγχώρια ενηροπαρμένη, η Μαντάμ Σουσού, που ζει μέσα σε αυταπάτες μεγαλείου, περιφρονεί και αυτή τον Ντούτσε ως κατώτερό της. Σημειωτέων ότι ο Δημήτρης Ψαφάς είχε παρουσιάσει το ευθυμογράφημα «Βίος και πολιτεία» της Μαντάμ Σουσού σε συνέχειες στο εβδομαδιαίο περιοδικό «Θησαυρός», ενώ το 1941 το εξέδωσε σε βιβλίο, το 1942 συνέγραψε θεατρικό έργο που σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία μέσα στην ιταλογερμανική κατοχή. Στις εγχώριες γελιογραφίες, οι διακειμενικές αναφορές στις λεζάντες κάτω από τη γελιογραφία αγκυρώνουν το νόημα και λειτουργούν σαν ερμηνευτικοί δείκτες. Συχνά έχουν έντονο το στοιχείο της ελληνικότητας, προκειμένου να είναι οικίες στον απλό λαό και να τον αγγίξουν θυμικά. Παραδείγματος χάρη στον αγώνα της σάτυρας επιστρατεύονται κειμενικά είδη του προφορικού λόγου, όπως τα ελαφρολαϊκά άσματα της εποχής. Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά σε στίχους Γεωργίου Βροσίνη, με τον Έλληνα στρατιώτη να κουνάει το δέντρο του φασισμού με την ευκαιρία της αερινής επίθεσης. Το δημοτικό τραγούδι με το σκίτσο «Η καημή της θάλασσας» θυμίζω τους καημούς της λιμνοθάλασσας του Κωστή Παλαμά. Να ανακαλεί τον γνωστό στίχο «Θάλασσα λεβεντοπνίχτρα, θάλασσα φαρμακερή», που όμως μπαίνει στο στόμα του Μουσολίνη αυτή τη φορά για να διακομωδήσει τις ναυτικές ήττες των Ιταλών. Ενώ ακόμη και το λαϊκό παραμύθι αξιοποιείται, καθώς ο άμυαλος και υπερφύελος Ντούτσε την έπαθε σαν τη γάτα που πήγε στο χορό και δεν χόρεψε καλά και τη κόψαν την ουρά. Ευρύτερα, η επίκληση αναπαραστατικών πλαισίων από τον λαϊκό και θρησκευτικό βίο των Ελλήνων δεν έχει τελειωμό. Δεδομένου ότι οι εφημερίδες παρακολουθούν την επικαιρότητα αλλά και τις πρακτικές της καθημερινότητας στον κύκλο του χρόνου, συχνά αξιοποιούνται αναφορές σε έθιμα ως συμβολικά οικίες εμπειρίες. Έτσι, ο Μουσολίνι και ο Τσιάνο τραγουδούν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, κρατώντας ένα καραβάκι με την επωνυμία πρακτορείων Στέφανη. Το Στέφανη ιδρύθηκε το 1853 ως το πρώτο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ιταλίας, ενώ από το 1924 μέχρι το 1943 λειτουργήσε ως μέσο προβολής των θέσεων του φασιστικού καθεστώτος στο εξωτερικό. Αντιστοίχως, διασκεδάζοντας το βαρύ κλίμα των Χριστουγέννων του 1940 και της πρωτοχρονιάς του 1941, ο Μουσολίνι προσφέρει στην Ελλάδα ως δώρα μια σειρά από νικηφόρες για τους Έλληνες μάχες, σε πακέτα όμως, σε χριστουγεννιάτικα πακέτα. Ενώ ακόμη πιο προκλητική γελιογραφία είναι αυτή του Μπέζου με τον Άγιο Βασίλη να δορίζει σαπούνι και σχοινί στον Ιταλό, προκαλώντας τον στην ουσία ή προσκαλώντας τον σε αυτοκτονία. Μέχρι και τα παιδικά παιχνίδια, όπως η Τυφλόμυγα, αξιοποιούνται για να παροδηθεί ο Μουσολίνι και οι στρατηγικές επιλογές του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αγγλικές γελιογραφίες του κόρπους δεν εντοπίστηκαν ανάλογα σκίτσα εμπνευσμένα από τον εθιμικό βίο των Ελλήνων. Έλλειψη αναμενόμενη, λόγω της βιωματικής απόστασης των ξένων καλλιτεχνών από τέτοιου είδους στοιχεία συλλογικής ταυτότητας, που για τους εγχώριους καλλιτέχνες λειτουργούν ως στρατηγική ενίσχυση της αλληλεγγύης της έσω ομάδας. Συγγενής με τη μεταφορά γνωσιακός μηχανισμός είναι η μετωνυμία, η οποία δεν αξιοποιεί τόσο τις αναλογικές συνδέσεις όσο τη σημασιακή γυτνίαση και τη σχέση μέρους όλου. Επαναλαμβανόμενη μετωνυμία στις ελληνικές γελιογραφίες της εποχής αποτελεί το τσαρούχι, που ως αντιπροσωπευτικό μέρος αντικαθιστά το όλον του ελληνικού λαού, αποτελώντας τελικά σύμβολο της ελληνικής λεβεντιάς. Τσαρουχοκίνητες φάλαγγες, βροχή τσαρουχιών, τσαρουχοφράγματα, βόμβες τσαρούχια και άλλα. Σημειωτέν ότι τα τσαρούχια απουσιάζουν από τις αγγλικές γελιογραφίες του κόρπους. Ωστόσο και σε αυτές απαντά σε μετωνυμική λειτουργία ο τσολιάς, ως διεθνώς αναγνωρίσιμο σύμβολο ελληνικότητας. Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο, η στεναρή αντίσταση αρχικά και οι καταλυτικές νίκες κατόπιν του ελληνικού στρατού στα βουνά της Αλβανίας και της Ηπείρου έκαναν το διεθνές ακροατήριο να ανακαλέσει το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας ως διαχρονικό φρουρό της ελευθερίας και του πολιτισμού έναντι του δεσποτισμού.
Με δεδομένη την επικράτηση στο συλλογικό φαντασιακό των Ευρωπαίων της άρρηκτης καταγωγικής σχέσης αρχαίων και νέων Ελλήνων, ο παραλληλισμός των ανδραγαθημάτων των Ελλήνων στρατιωτών με τις Θερμοπύλες και τις νικηφόρες μάχες της αρχαιότητας αποτυπώθηκε εικαστικά με θέματα και μορφές της αρχαιοελληνικής εικονογραφίας. Έτσι βλέπουμε επανειλημμένα στον ξενόγλωσσο τύπο αρχαίους Έλληνες πολεμιστές να ζωντανεύουν και να συμπαρίστανται στους ευζώνους του 40, σε μια πανηγυρική διαχρονία του αδούλα του ελληνικού πνεύματος. Από όλες τις παραπάνω μετονυμίες προκύπτει ξεκάθαρα ότι είτε πρόκειται για τους απλούς φαντάρους του 40, είτε για τους φουστανελάδες της Επανάστασης που τους εκπροσωπούν, είτε για τους αρχαίους Έλληνες πολεμιστές στον απόϊχο του φιλελληνικού κινήματος. Τόσο για τον ελληνικό, όσο και για τον ξενόγλωσσο τύπο, το έπος του 40 ήταν λαϊκό, με πρωταγωνιστή τον απλό, ανώνυμο μαχητή, χωρίς προσωπογραφίες αρχηγών. Οι ήρωες για τα πενάκια των γελιογράφων δεν είναι τα πρόσωπα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά ο Έλληνας στρατιώτης που μετέτρεπε τον πόλεμο σε θρίαμβο, λειτουργώντας μετονυμικά για τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό. Κλείνουμε με μερικά λογοπαίγνια που προκύπτουν μέσα από διαφορετικούς γλωσσικούς μηχανισμούς, όπως είναι η αναπλαισίωση γνωστών γνωμικών φράσεων. Έτσι, το λατινικό πρόσταγμα «ήταν η επιτάς», που οι σπαρτιάτισες μητέρες απίθυναν στους γιους τους όταν έφευγαν για το πεδίο της μάχης, μετατρέπεται σε «ήτας η επιτών», παροδώντας τη ρίση του Ντούτσε στηριζόμεθα εις 8 εκατομμύρια λόγχας, καλώς εικονισμένας. Με τις λόγχες, από σύμβολο στρατιωτικής ισχύως, να γίνονται ενόχληση στα οπίστια του Ντούτσε. Αντιστοίχως στον Βρετανικό τύπο εμφανίζεται συχνά η παρόβηση της γλωσσής αγγλικής φράσης «It's all Greek to me», «Δεν καταλαβαίνω τίποτα». Με ευρύ νοηματικό πεδίο εφαρμογής στην ελληνική υπόθεση, βλέπουμε τον Μουσολίνη να κάθεται απορριμμένος για το τι τροπή έχουν πάρει τα πράγματα, επικαλούμενος τη φράση «It's all Greek to me». Ομοίως η απόφανση «The Greeks have a word for it», οι Έλληνες έχουν μια λέξη γι' αυτό, που στην καθημερινή της χρήση αντανακλά τον θαυμασμό των Άγγλων για την ελληνική ως γλώσσα γοήτρου, παράγει τελικά συνομιλιακά υπονοήματα δια της αποσιώπησης. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη την έννοια του πισόπλατου μαχαιρώματος, «The Greeks have a word for it», με τον Μουσολίνη να μαχαιρώνει γυναικεία μορφή που κείται στο κρυπίδωμα ενός αρχαίου ναού, υπονοώντας τον άνανδρο χαρακτήρα της ιταλικής επίθεσης. Άλλα λογοπαίγνια στηρίζονται στην αποπαγίωση καθιερωμένων λεξικών φράσεων, όπως η λεκάνη της Μεσογείου, που στη γελιογραφία του Μπέζου ανακτά την κυριολεκτική της σημασία, ως δοχείου, με το Μουσολίνη να κάνει ποδόλουτρο στην λεκάνη της Μεσογείου. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μεσόγειος ως Mare Nostrum καθιερώθηκε κατά την ακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αντίχησε ξανά από τον Γκαμπριέλε Ντανούτσιο, ηγετική μορφή του ιταλικού εθνικισμού, και τελικά καθιερώθηκε από το Μουσολίνη στα πρότυπα του γερμανικού Lebensraum. Μετά την καταστροφή της ναυτικής βάσης του Τάραντα τον Νοέμβριο του 1940, οι γελιογράφοι κατά κόρον αξιοποιούν σατυρικά την εν λόγω αναφορά. Εξού και το λογοπαίγνιο από το Mare Nostrum στο Κουταμάρε Νόστρουμ από γελιογραφία του Νάκη. Συχνή είναι η χιουμοριστική παρονιμία, όπως η παρέλαση αρμάτων και καθαρμάτων του Δημητριάδη, ο σινιόρ Μουσκλεΐνη αντί για Μουσολίνη με το Μουσολίνη να παρουσιάζεται έτσι σαν αθλητής. Τα παραδείγματα είναι ατελείωτα. «Σκιά πάνω από την Αθήνα». Με αυτό τον τίτλο επιγράφει ο Φωκίων Δημητριάδης την περίφημη συλλεκτική έκδοση σκίτσων για την κατοχή και την αντίσταση. Με την εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1941, η ορμή του γελιογραφικού ρεύματος ανακόπηκε. Στις σκοτεινές μέρες της κατοχής, η λαϊκή θυμοσοφική σάτυρα αντικαθιστά την καρικατούρα. Τα παράνομα τυπογραφία και τα ατελιέ γιάφκες, με τους συχνά εξαφλειωμένους καλλιτέχνες που και αυτοί περιμένουν στην ουρά στο συσίτιο, γίνονται τα μέσα άρθρωσης του αντιστασιακού λόγου. Τα αντάρτικα σώματα επανδρώνονται με ζωγράφους, χαράκτες, μουσικούς, καλλιτέχνες που διαμορφώνουν την αισθητική της εθνικής αντίστασης, χαράζοντας, χωρίς υπογραφή, στα έντυπα εικαστικά μνημεία, καρικατούρες του κατακτητή και γελιοποιήσεις του απεχθούς προσώπου της προδοσίας και του δοσιλογισμού. Σπύρος Βασιλείου, Δημήτρης Μεγαλίδης, Δημήτρης Γιολδάσης, Βάλιας Εμερτζίδης, Κώστας Γραμματόπουλος και άλλοι. Δείγματα αυτών των έργων θα παρουσιαστούν στην υποπροετοιμασία έκθεση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορισχάδων σε επιμέλεια της Βιβλιοθήκης της Βουλής και δι' του ιστορικού και συναδέλφου εκ του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων του Στάθη Κουτρουβίδη, διδάκτορος ιστορίας. Η έκθεση φιλοξενείται στο ανακαινισμένο πετρόκτη στο κτίριο του σχολείου, όπου διεξήχθησαν οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου τον Μάιο του 1944.
Η Βουλή των Ελλήνων, διαχρονικός θεσμικός θεματοφύλακας της ιστορικής μνήμης, συμμετέχει ως βασικός εταίρος στην αναμόρφωση του εκθεσιακού αφηγήματος του Μουσείου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, τον Δήμο Καρπενησίου και το Ίδρυμα Κόκαλη, σε συνέχεια προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει τον Οκτώβριο του 2018, με κοινό όραμα την προβολή ενός εμβληματικού τοποσίμου υπό ανανεωμένη οπτική. Η μικρή αλλά ηρωική Ελλάδα του 40 και της Αντίστασης κατάφερε να κερδίσει επάξια τον σεβασμό και την προβολή από τον διεθνή τύπο και να διαδραματίσει θετικό ρόλο στο παγκόσμιο ιστορικό προσκήνιο. Το αιχμηρό μήνυμα των γελιογράφων του έπους του 40 σήμερα, που τα τύμπανα του πολέμου ηχούν στην Ουκρανία και στη λωρίδα της Γάζας, είχε επίκαιρο όσο ποτέ. Ωστόσο, το σκίτσο, ως διαμεσολαβημένη αναπαράσταση του πολέμου, έχει αντικατασταθεί από τη σοκαριστική αμεσότητα της live αναμετάδοσης των σειράξεων και της ανθρώπινης τραγωδίας, που μας καθιστά μάρτυρες της βαρβαρότητας του πολέμου με τη σχεδόν ειδονοβλεπτική ματιά μιας αφηρωισμένης εποχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστορία όμως μας μιλά για ήρωες, και με αυτούς θα κλείσω αυτή την ομιλία. Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ τους χρειαζόμαστε. Γιατί έτσι αρμόζει προς τους ήρωες του 40 που πολέμησαν για τη δική μας ελευθερία. Στο εξώφυλλο του σατυρικού εντύπου αφανώς των συντακτών, που συντονιζόμενο με την επικαιρότητα την 28η Φεβρουαρίου 1940 εμφανίζεται ως πολεμικός φανός, εικονίζεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε μια παραλλαγή του γνωστού πίνακα του Πέτερ φον Ες. Αντί για παλικάρια στα Δερβενάκια, ο γέρος του Μοριά, ως ο κατεξοχήν προπάτορας, απευθύνεται εγκομιαστικά στους ευζώνους του 1940. Μα είπαμε, βρε παιδί μου, να μας φτάσεις, όχι και να μας ξεπεράσεις. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940, ζήτω το έθνος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Jesus Christ.
Να ξεχάσω. Θα τα θυμάμαι όλα. Θα θυμάμαι. Το σχολείο. Ναι, το σχολείο μας. Το σχολείο το είχαν επιτάξει καραμπινιέρι και τώρα τα μαθήματα γινότανε σε ένα πρώην γκαράζ. Χάμο ήταν πατημένο χώμα, σκληρό, γεμάτο ξεραμένα λάδια. Από την τεράστια σιδερένια πόρτα, κι ας ήταν κλειστή, έμπαινε κρύο. Σε κάθε γωνιά έκανε μάθημα και από μια τάξη του δημοτικού. Και πολλές φορές, σαν έλειπε κανένας δάσκαλος, κάνανε και δυο και τρεις τάξεις μαζί. Τελειώνανε στις 12, γιατί μετά ερχόταν το γυμνάσιο. Από τα 70 παιδιά της τάξης, ζήτημα ήταν αν κάθε μέρα έρχονταν τα 20. Ο κύριος Λουκάτος δεν διάβαζε ποτέ τον κατάλογο για να βάλει... Από όσα! Και ούτε έλεγε σε κανέναν. Γιατί άρχισες? Όταν ερχόταν στη μέση του μαθήματος. Δεν κρατούσε πια βέργα. Δεν έλεγε... Σκασμός! Την πρώτη μέρα που πήγαμε για μάθημα, τρομάξαμε να τον γνωρίσουμε. Μας είπε... Καλά μου παιδάκια. Και μας ρώτησε... Πάγατε σήμερα το πρωί. Σήκωσε το χέρι της μόνο η Νιούρα, η κόρη του Φούρναρη. Από τη μέρα που μας είπε ο Γιάννης από το γυμνάσιο, την ώρα που σχολούσαμε... Ελάτε, σας θέλω.
Πήραμε τη συνήθεια να πηγαίνουμε στις 5, να τον περιμένουμε να σχολάσει. Στην αρχή, ο Πέτρος νόμιζε πως θα τον θέλει πάλι κάτι να του πει για την Αντιγόνη. Αντιγόνη! Μα ο Γιάννης, τούτη τη φορά, ούτε που τον ρώτησε τι κάνει η αδερφή του. Τους έπιασε από τους ώμους και πήρανε κάτι σοκάκια, ώσπου βγήκανε στη μεγάλη λεωφόρο. Πάμε, πάμε, να σας δείξω. Πού. Στάθηκαν σε ένα υψωματάκι και χάζαυαν τεράστια γερμανικά φορτηγά που περνούσανε και θα ρισκέλιωνε η άσφαλτος από το βάρος τους. Τι στο καλό κουβαλάνε? Πολεμικό υλικό. Το πάνω στο κέντρο χημικού πολέμου. Πω. Τι λέτε? Τους κάνουμε καταλάστατο. Τι λέει? Πώς. Δείτε εδώ. Τι βλέπετε? Πρόκες. Αυτές είναι πρόκες. Πόσες πολλές πρόκες. Εγώ τις πέταξα κατά εκεί. Τρέχα τώρα να κακορευτείς. Δεν μπόρεσαν να ξαναφάνε. Άρχισε να φυσάει για μέρες τόσο δυνατός αέρας που οι πρόκες δεν έφταναν εκεί που τις πετούσανε. Κι ύστερα ο Γιάννης δεν μπορούσε να βρει άλλα καρφιά. Να ανατινάξουμε ένα γερμανικό τρένο. Δεν χρειάζεται πρόκες. Τρένο. 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 Μα τρένο. Δεν μπορούμε τρένο. Τρένο. Ό,τι γινόταν με τις πρόκες ήταν και λίγο διασκεδαστικό. Το χειρότερο ήταν η πείνα. Μοναδικό φαινόμενο σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη ήταν οι ομάδες πεινασμένων παιδιών και εφήβων που σχηματίστηκαν στις πόλεις για να εξασφαλίσουν την τροφή τους, κλέβοντας συνήθως ψωμί από τα φορτηγά τροφοδοσίας των κατεχόμενων δυνάμεων, φυσικά με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτά τα παιδιά άρχισαν να πληθαίνουν σιγά-σιγά, να κατεβαίνουν κοπαδιαστά από τις συνοικίες προς τους κεντρικούς δρόμους και να τους πληθαίνουν τούφες-τούφες. Σχηματίζουν μεγάλες ομάδες, αγέλες πεινασμένων παιδιών που μετακινούνται διαρκώς. Κάθονται εξαντλημένα έτσι όπως είναι από την πείνα και ξανασηκώνονται. Ορίζουν τους αρχηγούς τους. Η ευφυΐα της δυστυχίας ανοιχνεύει την πόλη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το ξυπόλυτο τάγμα. Για εκείνες τις παιδικές ψυχούλες που παίξαν φόρα παρτίδα με τις σφαίρες των φασιστών για ένα κομμάτι ψωμί. Ας μιλήσουμε για τους αλταδόρους της κατοχής. Thank you.
Ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης πήγε στη Γαλλία για να γνωρίσει τα ποιητικά και καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του και να συναναστραφεί με συναδέλφους του. Τότε αποφάσισε να μιλήσει με την ποιήση για το δράμα της πατρίδας του, που ήταν ακόμη φρέσκο αλλά άγνωστο στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ο ίδιος περιγράφει πώς εμπνεύστηκε το κορυφαίο έργο του, το Άξιο Εστί. Όσο και αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή για να γράψω το ποίημα μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 48 με 51. Τα φοβερά χρόνια αυτά που όλα τα δεινά μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος, δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θυμάμαι τη μέρα που κατέβαινα για να πάω στο αεροπλάνο. Ένα τσούρμο, παιδιά, να πέσω σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μου αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή. Και βάλτε να τα παρατηρώ. Ήταν κυριολεκτικά μέσα στα κουρέλια, χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα, με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγύριζαν ανάμεσα στις τσουχνίδες, στις τρίχες λεκάνες και τις ώρες σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνε από την Ελλάδα. Και αυτή σκεφτόμουν. Ήταν η μοίρα του γένους. Που πάλεψε αιώνα. Πριν περάσουν 24 ώρες, περιδιάβαζα στο σύρ της Λοζάνης, στο δάξος πλάι στη λίμνη. Ως που άκουσα κραυγασμούς και χαρούμενες φωνές, ήταν τα ελβετόπαιδα που κάνουν την καθημερινή τους σπασία. Αυτά, από 5 γενναίες και πλέον, δεν ήξεραν τι σημαίνει πείνα, θυσία, αγώνας. Ροδοκόκκινα, γελαστά, δειμένα σαν πριγκυπόπουλα, με συνοδούς που είχαν στολές με χρυσά κουμπιά. Περάσαν από μπροστά μου και μ' είχαν αφήσει μια κατάσταση που σε παίρνει στην ανάγκη. Ήταν Αιγαίος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση. Συντριβή μπροστά στην τόση αδικία. Μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου. Η πρώτη ήταν στην Αλβανία, όπου έβγαινα από το άτομό μου και αισθανόμουν όχι απλά και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός από το τέλος του πολέμου και τα πράγματα ήταν ακόμα εμβουδιασμένα. Όμως τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε εμάς. Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα τέλη τα δικά μας. Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο του βούτυρο, δυσανασχετούσανε. Υπάλληλοι, σοφέρ, γαρσόνια, με κοιτάζανε βλοσιρά και μου λέγανε: «Εμείς περάσαμε πόλεμο, κύριε!» Και όταν καμιά φορά τολμούσα να ψιθυρίσω ότι Έλληνας είμαι κι εγώ. Και εμείς περάσαμε πόλεμο. Κι εσείς, καταλάβαινα πως ήμασταν αγνοημένοι από παντού και τοποθετημένοι στην άκρη άκρη ενός χάρτη απίθανου. Το σύμπλεγμα κατωτερότητας και η δεητική διάθεση με κυρίευαν πάλι. Ξυπνημένες, παλαιές, ενστικτόδες διαθέσεις άρχισαν να αναδεύονται και να ξεκαθαρίζουν. Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατέτρεχε τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδος ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας.
Αυτός ήταν ο πρώτος πυνθύρας. Ήταν το πρώτο έβριμα. Μου έδωσε ένα δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή στη διαμαρτυρία μου αυτή για το άτυπο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε το Άξιον Εστί. Σύμφωνα με την έκθεση του Κωνσταντίνου Μποτσιάδη, τη Υπουργών Οικονομήσεως του 1946, η ηλικία της μιας εκκλησιαστικής στην Ελλάδα είναι η εξής. 3.700 πόλεις έχουν σημεί καταστράφηκα από βομβαρδισμούς φανέρες, συνεργασίες και μετρολύσεις. 1,2 εκατομμύρια κάτοικοι, δηλαδή το 18% του πληθυσμού της χώρας, έμειναν άστεγοι. 1,5 εκατομμύρια οικογένειες, 15.000 καταστηματάρχες, ηλιοτέχνες, έχασαν την επαγγελματική του στέγη. 80.000 οικογένειες πούλησαν τα σπίτια τους και έχασαν την περιουσία τους. 5.000 σχολεία καταστράφηκαν. Καταστροφές, κοπές, μουσείο, αρχαιολογικό χώρο, το καταστροφών υπολογίστηκε σε συσσωρευμένο εθνικό εισόδημα 33 ετών ή τον προϋπολογισμό του κράτους για 130 χρόνια. Μίλης μονάτε τη χώρα μου. Μίλης μονάτε τη χώρα μου. Μίλης μονάτε τη χώρα μου.
ποστάρισμα για την τιμητική εκδήλωση που διοργανώσατε, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών και συγκεκριμένα οι μαθήτριες και μαθητές της κατεύθυνσης εικαστικών μαζί με τις καθηγήτριες και καθηγητές τους, εμπνευσμένοι από τη λιθογραφία του Κώστα Γραμματόπουλου με τίτλο «Ηρωίδες του 1940» και την τεχνική του ασαμπλάζ, δημιουργήσαμε αυτό το συλλογικό έργο και το δώσαμε τον τίτλο «Αγώνας για ελευθερία». Κύριε Πρόεδρε, Κωνσταντίνε Τασούλα, το έργο παραδίδεται σε εσάς και τους υπαλλήλους της Βουλής. Αν και η ποιητική συλλογή «Ήλιος ο πρώτος» του Οδυσσέα Ελίτη γράφτη και κυκλοφόρησε μέσα στην κατοχή το 1943, περιέχει αισιόδοξα ποίηματα, γεμάτα ζωή και ελληνικό φως. Ας κλείσει αυτή η όμορφη γιορτή μας με ένα τέτοιο δύστιχο αισιοδοξίας και ελπίδας από τον ποιητή και ας είναι αυτό το μήνυμα για την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Ματιά πλατιά, όπου ο κόσμος ξαναγίνεται όμορφος από την αρχή στα μέτρα της καρδιάς.
Ευχαριστούμε.